Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Σήμερα θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό unboxing και ξαναγυρίζουμε λίγο στα παιχνίδια, στις ψηλοσυλλεκτικές, στις οικονομικές συλλεκτικές. Όπως έχετε δει μέχρι τώρα, θα... έχετε προσέξει ότι κάνω αρκετά οικονομικές συλλεκτικές, ψάχνω να βρω με κόστος έως 20 ευρώ περίπου συλλεκτικές που μπορεί να βρούμε στα καταστήματα και όχι μόνο Ελλάδα είτε από εξωτερικό σας τις δείχνω και στο ίδιο mood συνεχίζοντας βρήκα άλλη μία από το αγαπημένο μου παιχνίδι με έχει σημαδέψει αυτό το παιχνίδι πραγματικά είναι το Trilogy και θα το δούμε κιόλα του Mass Effect ε, το 1, το 2 και το 3 σε ένα πακέτο. Έχω παίξει το 2 το 2009 όταν είχε βγει. Εντυπωσιακότατο. Τερματίζω τώρα, αν και πολύ μετά το Fallout 3. Και σκεφτόμουν ενώ αγόρασα το Fallout 3 σε μεταχειρισμένο από ένα παιδί 5 ευρώ προσφορά. Το έδινε στο Insomnia και σκέφτηκα να το πάρω. 5 ευρώ, Fallout 3. Το συζητά. Ε, βρήκα ε, μια προσφορά που βγάλανε. Και είναι η τριλογία όλοι και το 1 και το 2 και το 3 στα 14,90 ευρώ. Η τιμή του, αυτή τη στιγμή, να σα πω εγώ είναι αλήθεια, το πήρα από το U. Το οποίο τώρα, παραδόξω, τώρα τελευταία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε προσφορέ. Το παλεύει και έχει ανεβεί σε σχέση με το ότι στο παρελθόν. Και βγάζει συνέχεια προσφορέ σε παιχνίδια και όχι μόνο. Και πάμε να το δούμε. Μου ήρθε με αυτό εδώ το κουτί. Bubble Earth από κάτω για προστασία. Και πραγματικά, παιδιά, μόλι χτύπησα την κάμερα. Δεν πειράζει, υγεία. Yeah. Αν δεν ζαλιστήκατε ήδη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ είναι το Trilogy από την Bioware EA. Με αρκετά μεγάλη θήκη. Όπως βλέπετε εδώ έχει μέσα όλα τα DVD, υπάρχει και μία, και θέλω να το προσέξετε αυτό, υπάρχει και μία διανομή, το πιο φθηνό από όλα που θα βρείτε, που δίνει μόνο τους κωδικούς. Δηλαδή το πρώτο κατάστημα που θα βάλετε στο σκρούτ σας δίνει μόνο τους κωδικούς. Θέλω να το προσέξετε, μην παρασυρθείτε και πείτε, ω, με 10 ευρώ το πάω και το παίρνω με 10 ευρώ. Γιατί κάποιοι το δίνουν τόσο μόνο με τους, ε, τα κλειδιά στο Steam, τίποτα άλλο, χωρίς φυσικό αντίτυπο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι στο εξώφυλλο βλέπουμε τον Shepard, Θυμάμαι και όλα στο nickname που είχα κάνει τη Sparagon Separate. Πω. Oh. Όλα τα λεφτά. Από το πρώτο. Το δεύτερο. Και το τρίτο. Θα μπω ενίφοντα τη είναι και το χαρτόνι. Ε, τέτοιο ώστε θα μπώνει το χρώμα. Δεν φαίνεται τίποτα καθαρά. Δεν φταίει μόνο η κάμερα. Είναι για, για κάποιο λόγο. Ναι, ας τα ανοίξουμε. Είναι αρκετά βαρύ, αρκετά ποιοτική δουλειά θα έλεγα, μπορεί το χαρτόνι να μην είναι τόσο εντυπωσιακό, εδώ είναι με γλώσσα γράμματα το Mass Effect Trilogy όπως βλέπετε ε, και πάμε να δούμε τι έχει μέσα, η κασετίνα είναι slide, από πίσω έχει σκηνές και κάποια λόγια για το παιχνίδι, τα specs, το σύστημα χρειάζεται για να το παίξουμε. Να δούμε και όλα specs του λίγο στα γρήγορα. Λοιπόν, δεν είναι τόσο βαρύ παιχνίδι. Έχει περάσει ο καιρό του. Θα σκεφτείτε το έπαιζα το 2 σε μια 960 GT που όπω ένα laptop το οποίο το έκαψα όλο παραδόξω. Λοιπόν, ας δούμε λίγο. Μέσα. Μέσα είναι η 7 και εδώ πέρα είναι ο Shepard και το Normandy. Πω πραγματικά Normandy. Γενικά θα ψάξω να βρω, αν δεν βάλω, να έχω βάλει ήδη στους τίτλους, ε, ο Totem, ένας ε, low-bop τραγουδιστής, ε, μάλλον ένας τραγουδιστής της μουσικης σκηνής low-bop, έχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αν δεν κάνω στα τα παιδάκια χωρίς ίντερνετ, που έλεγε και το... έχει φράσει μέσα από το Normandy. Θα σου το βάλω στο intro ή στο outro, το, το καταλάβετε, εντάξει, θα δείτε λίγο τη διαφορά πολύ όμορφο και πάμε να δούμε να το ανοίξουμε όπως βλέπετε δεν είναι τόσο super wow αλλά για 14 ευρώ παίρνετε και τα τρία παιχνίδια τα παίζετε, λιώνετε πραγματικά άπειρε ώρε ευχαρίστηση, δηλαδή θυμάμαι όταν το έπαιζε το Fallout το Fallout το Mass Effect γιατί λέω Fallout πειρασμένος από το Fallout όταν έπαιζα το Mass Effect το το 2 που έλεγα, κοίτα να δεις τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, ήταν σαν να μέσα σε μια ταινία. Εδώ από το πλάι, προφανώς... Ναι, δεν το βγάζω, είναι η κωδική. Α τα αφήσουμε εδώ να κάθετε, δεν έχω σκοπό γιατί βαριέμαι να κάθομαι να βάζω noise από μπροστά. Έχει του κωδικού από εδώ, δεν μα πειράζει, μπορείτε να το βάλετε και απευθεία. Ε, στο Origin, προφανώ, γιατί είναι παιχνίδι τη και έχουμε δισκ 1, 2, 3. 4-5-6 συντάκια. Να σα κάνω με εδώ είναι το 1 και το 2. Ωραία, έχει να κάνει με κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι το Mass Effect το 1, το Mass Effect το 2 και το Mass Effect το 3, όπως βλέπετε. Αυτό είναι ανάποδα Γενικά δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσιάζουν τόσο αυτές οι θήκες, αλλά εντάξει, γιατί μπορούν να τραυματίσουν πάρα πολύ εύκολα το, το CD. αυτό εδώ ήταν παιχνιδάρα πραγματικά αξίζει κάθε του ευρώ όσο, όσα ευρώ και να δώσετε για αυτό θα τα αξίζει πόσο μάλλον όταν δίνετε 3 ευρώ Πάτε πάρετε το πραγματικά μην τα αφήσετε όσοι δεν έχετε παίξει η ευκαιρία να δείτε ένα σούπερ παιχνίδι με τρομερή ιστορία Επίσης το 3 αν δείτε όσοι έχετε το παιχνίδι εκεί πέρα η EA έχει βάλει και τα εναλλακτικά τέλη δωρεάν και ό, ένα σωρό πραγματάκια δωρεάν μέσα. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι είναι ο καλύτερο launcher, γιατί άμα πραγματικά είναι σπαστικό. Αλλά τέλο πάντων, τη δουλειά μα θα γίνει. Αυτό ήταν. Ελπίζω να σα άρεσε επιτέλου το έχω και ολοκληρωμένο. Έχει πλάκα γιατί παίζει ένα παιχνίδι. Καμιά φορά το το, το, παίξει πειρατικό. Α μην Τότε δεν ήξερα καν ότι μπορώ να πάω να τα αγοράζω τα παιχνίδια. Το, το παιχνίδι. Αυτό μου, μυαλό μου ήταν. πάμε να γιοχω, χω, χω, ότι θα πειρατέψω και πάλι σήμερα. Και ναι, έχει πλάκα γιατί έπαιζε παιχνίδια πειρατικά. Και μετά από πόσο καιρό, όταν μου δίνει τη δυνατότητα, γιατί τότε δεν είχα μία. Ε, και με μικρό κόστος απλά πάω και τα αγοράζω. Γιατί αυτή είναι η μαγεία ενό παιχνιδιού, ρεγάμα που σε κρατάει. Ότι θα το παίξει πειρατικό και καλά θα κάνει, βέβαια, κατά Θα το λιώσει. Αλλά όταν θα σου δοθεί τέτοια, θα πα το αγοράσει και θα πει: Εντάξει, χαλάλι. Το έπαιξα και α πάρουν και οι παραγωγοί, οι producers, οι αυτοί που έφτιαξαν προγραμματιστέ του παιχνίδι, να πάρουν τα τα, τα. τα, λεφτά του, οτιδήποτε, εντάξει. Δεν τα είχα τότε, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο σε κάνει να το αγοράσει μετά από 7 χρόνια. Και όχι μόνο. Εντάξει. Όπω και το Civilization το 3. Το είχα πειρατικό, το είχα λιώσει και πήγα και το πήρα εντάξει πολύ μετά μεν, αλλά το αγόρασα. Γιατί? Γιατί έτσι. Λοιπόν, είμαι ο Κώστα, check the now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και μην ξεχνάτε. Κάντε like, κάντε subscribe, κάντε κανένα share, παιδιά. Τζάμπα είναι. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα. I'm Commander Shepherd and this is my favorite song on the Citadel. Κάποτε παίζαμε παιχνίδια που ήταν έξι σιτηρών Γι' αυτό και μ' άρεσε το πρώτο τρόν Γι αυτό, Γι' αυτό και το Legacy δεν θέλω να το ξέρω Γιατί έκανε το Kevin Flynn σαν Big Lebowski γέρο Δεν μου αρέσανε ποτέ τι σειρέ για παιδάκια Εκτό από του Thundercats, τα σημαίνια γεράκια Του Ghostbusters, βάλε και τι παπιο περιπέτειε Του αστρομαχητέ, τα Transformers και τα χελονονιτζάκια Εντάξει, μπορεί και να μ' αρέσανε και τι